Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη, διότι η Σοφία ο Πρωθυπουργό έκανε δηλώσει για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και επεσήμανε τον κίνδυνο μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Από τον Εύρο, όλα αυτά. Ακριβώ εδώ, από τον Ακριτικό Εύρο, που βρίσκεται αυτή την ώρα στο πλευρό του Χριστού Μέτριου, ο κ. Μητσοτάκη μπορεί να πήρε θέση υπέρ του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντα ότι έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά τις φρικαλαιότητες που είδαμε να γίνονται στο έδαφος του. Όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό η αυτοάμυνα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ώστε να μην προκληθεί ανθρωπιστική κρίση. Ο άμαχος είναι άμαχος από ποια πλευρά και αν βρίσκεται, σημειώνουν κυβερνητικέ πηγέ, οι οποίε βέβαια θα πρέπει να σου πω ανησυχούν για το ενδεχόμενο μεγάλη αύξηση μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει κλείνοντα να σου πω, Εύα, ότι τούτη την ώρα Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΙΕ, 320.000 είναι οι εκτοπισμένοι από τη Γάζα. Αυτέ οι εικόνε που βλέπουμε ναι. με τα καραβάνια αγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ο αριθμό του αγγίζουν μέχρι ώρα τι 320.000. Και μένει να δούμε πού θα καταλήξει ο αριθμό. Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να παρακολουθήσουμε τι δηλώσει του Πρωθυπουργού από τον Εύρο. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ. Και βέβαια, έχει τη δυνατότητα, δικαίωμα το Ισραήλ το ίδιο να δρομολογήσει. Την αυτοάμυνα του, πάντα με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, έτσι ώστε να μην επεκταθεί αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή και σε άλλου αμάχου. Όμω, εμεί δεν εφησυχάζουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε κρίση μπορεί να είναι αφορμή για περισσότερε μεταναστευτικέ ροέ. Και γι' αυτό και σα μεταφέρω και πάλι, εδώ πέρα στον ακριτικό εύρο την αδιαπραγμάτευτη βούλησή μου να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από την πολιτική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων. Με όσα μέσα χρειάζονται.